Ξαναχώρησε η Ριάννα, δε σπίνα για μία ακόμη φορά. Είναι μια είδηση που δεν νομίζω ότι θα μα ξενήσει και πολύ Ελένη, καθώ συνδέονται, χωρίζουν, επανασυνδέονται, χωρίζουν. Αυτή τη φορά ο Κρι Μπράουν, ο βίο, όπω έχει δείξει το παρελθόν. Ο πρωθυπουργό βέβαια. Τη δέρνει, αλλά εκείνη επιμένει στον Κρι Μπράουν. Ανακοίνωσε λοιπόν ο ίδιο το χωρισμό του μέσω ραδιοφωνική εκπομπή, όπου έδινε συνέντευξη. Ο ίδιο είπε, Είμαι μόνο μου. Και τόνισε ότι τώρα πια θέλει να επικεντρωθεί στο να γίνει ο καλύτερος Chris Brown που μπορεί. Ε, η Ριάννα δεν φάνηκε στα γενέθλιά του, τα οποία τα γιόρτασε στη Νέα Υόρκη και έκανε ένα μεγάλο πάρτι, ε, ο Chris Brown. Ωστόσο φάνηκε μια πρώην αγαπημένη του, την οποία όπως φαίνεται δεν μπορεί να ξεπεράσει και μάλλον προ προς τα εκεί στρέφει το βλέμμα του αυτή τη στιγμή μετά το χωρισμό του από τη Ριάννα. Βέβαια δεν πρέπει Μα, να. να... Δεν τη βλέπω και ιδιαίτερα στεναχωρημένη και τη Ριάννα που έχει ξανά μου αναχώρησε. Νομίζω. <laughs> 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 έχει συνηθίσει, έχει συνηθίσει, αλλά δεν αποκλείται να τους ξαναδούμε μαζί μας. Έχουν συνηθίσει σε χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Ίσως είναι και διαφημιστικό κόλπο λιγάκι. Λες Ελένη, μπορεί, θα δείξει πορεία. Θα δούμε τώρα, μπορεί μέχρι τέλος της εβδομάδας Μα, Μα με τόσο ξύλο και να κάθεται κάτι, είναι περίεργο. Νομίζω, νομίζω πως είναι απλώς κολλημένη σε εισαγωγή εισαγωγικά. Δέσπερα like, σε ευχαριστώ πολύ.